ένα βήμα πιο κοντά στον οραματικό σχεδιασμό για τη θωράκιση του Κούλε και του παραλιακού μετόπου από τη διάβρωση, βρίσκεται ο οργανισμός λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος έχει στα χέρια του μελέτη εφαρμογής, η οποία θα σταλεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και μετέπειτα στο ΚΑΣ. Έγινε ένα ερευνητικό έργο από την πλευρά του ΙΤΕ, μία ακτομηχανική ουσιαστικά μελέτη για την εξωτερική πλευρά του Κούλε, η οποία κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα. Αυτά τα συμπεράσματα μας οδήγησαν στο να αναθέσουμε μια μελέτη εφαρμογής, η οποία ήδη έχει παραδοθεί η μελέτη εφαρμογής, προκειμένου να προστατευτεί το μνημείο. Είναι μια παρέμβαση πολύ ουσιαστική για την πόλη και όχι μόνο για το μνημείο, αλλά θα διασφαλίσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια πλατεία μπροστά στον Κούλε, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει λόγω του έντονου κυματισμού που υπάρχει. Και όλα αυτά στο πλαίσιο συνεργασίας με το ΙΤΕ και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, το οποίο εκπώνησε και παρέδωσε πριν αρκετούς μήνες μελέτη για την προστασία του μνημείου και του λιμενοβραχίωνα από τον έντονο κυματισμό. Η σύμβαση μεταξύ Όλη και ΙΤΕ υπεγράφει στα τέλη Δεκεμβρίου του 2017, ενώ οι κυματικές μετρήσεις στο λιμάνι του Ηρακλείου με την πόντιση δύο κυματογράφων ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2018. Έχουμε παρατηρήσει σε περιπτώσεις όπου υφίστανται ακραίοι άνεμοι στο σημείο εδώ, γιατί διατηρούμε ένα μετεωρολογικό σταθμό στην κορυφή του Κούλε, ότι τα κύματα αυτά τα οποία προσπίπτουν πάνω στον λίμενο βραχίωνα δημιουργούν κάποιες μικρομετακινήσεις στις τάξεις των μιλιμέτρων. Η φύση λειτουργεί με έναν τρόπο που σιγά σιγά στη δομική μηχανική, ξέρετε, σιγά σιγά αθρηστικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί την ανάγκη να προστατεύσουμε όλη αυτή την περιοχή εδώ μπροστά στον Κούλε. Ήδη όμως, εμείς έχουμε κάνει διάφορες συναντήσεις τόσο με την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων όσο και με την Εναλίων. Οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πιστεύουμε ότι το ΚΑΣ δεν θα έχει καμία αντίρρηση για τη μελέτη έτσι όπως έχει εκπονηθεί. Η υδροδυναμική της περιοχής, η συμπεριφορά των θαλάσσιων φυσικών φαινομένων και οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπήκαν στο μικροσκόπιο με τον Νίκο Καμπάνη να αναφέρεται στα αποτελέσματα καθώς και στην προτινόμενη λύση, η οποία εναρμονίζεται με την ιστορική σημασία του μνημείου και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Εκεί στο σημείο κοντά στην είσοδο του Κούλε έχουμε προτείνει ένα έργο προστασίας από την κυματική ενέργεια. Αυτό το έργο λειτουργεί σαν ανάχωμα στην κυματική ενέργεια και επίσης συμπληρωματικά λειτουργεί σαν προστασία από τα σπρέις, από τους ατμούς τους οποίους τα κύματα εκτοξεύουν με την θράψη τους, οι οποίοι μεταφέρουν άλατα και λοιπές ουσίες οι οποίες επικάθονται πάνω στο μνημείο και δημιουργούν και μια φθορά από πλευράς κατασκευαστικών υλικών. Το έργο είναι συνολικού κόστος 1.950. Είναι ενταγμένο στη ΒΑΑ, στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με το Δήμο που έχουμε μια καλή συνεργασία ακόμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Ελπίζουμε ότι οι επόμενοι που θα έρθουν θα μπορέσουν να το υλοποιήσουν.